έχω μαζί μας τον Δημήτρη τον Θεοδωρακάκο από το Τσερετόριο, πρωταθλητή μαραθωνή και trail running, και θα μας μιλήσει για το μαραθώνιο του Ολύμπου. Να ρωτήσω, είναι κάποιος που έρχεται πρώτη φορά στο Ράνιο Στορ ή όλοι γνωρίζετε τις δράσεις του Ράνιο Στορ στα σεμινάρια? Ωραία, να πούμε ότι το Ράνιο Στορ εντάχει είναι ένα κατάστημα δρομικό που απευθύνεται και σε δρομής ασφάλτου και σε δρομής βουνού. Και τώρα πλέον απευθύνεται και σε τριαθλητές και σε κολυμπητές. Ανοίγουμε λίγο την γάμα των προϊόντων και κάνουμε σεμινάρια κάθε Τετάρτη με θέματα που άρχονται στη διατροφή, στην προπονητική, στην ψυχολογία. Κάθε Δευτέρα στις 7 έχουμε δρομική ομάδα που μπορείτε να έρθετε να συμμετέχετε μαζί μας. Ξεκινάμε εδώ και κάνουμε προπόνηση στο ΆΚΑ. Με τη Μαρία την Πρωτόκοβα που είναι πρωτοθλήτρια στα 5 χιλιόμετρα και η ομάδα μαζί που βγάζει πρόγραμμα. Και έχει το Πανελλήνιο ρεκόρ. Και έχουμε και δράσεις βουνού. Για τις δράσεις βουνού ξεκινάμε κάτι καινούριο, θα ενημερωθείτε από το Facebook και από το site μας. Μέχρι στιγμής έχουμε κάποιες προπονήσεις Κυριακή μαζί με τη Σάλωμον. Και σε λίγο καιρό ξεκινάμε και κάτι σαν ράνι στο μονομαμένο, θα το μάθετε από το Facebook και από το site. Οπότε ο λόγος στο Δημήτρη μου. Και καλή επιτυχία σε όσους θα τρέξουν στον Όλυμπο. Πόσοι από εσάς θα πάρετε μέρος? Όχι σαν τον συγκεκριμένο, αλλά και τον δραστηριό μεθοδικό. Λοιπόν, καλησπέρα, σας ευχαριστώ που ήρθατε. Όπως θα διαβάσατε στην ανακοίνωση από το κατάστημα, θα πούμε κάποια πράγματα για την διαδρομή συγκεκριμένα, πολύ λεπτομερώς. Θα πούμε κάποιες ίσως διατροφικές συμβουλές. Αυτά όλα τα έχω γραπτός. Αλλά το θέμα των προπονητικών προτάσεων θα ήθελα να το συζητήσουμε περισσότερο, γιατί θα πλάτιαζε πάρα πολύ άμα έγραφα κάτι και δεν μπορεί να είναι και προσωπικό σε καμία περίπτωση. Οπότε, αν υπάρχουν κάποιες απορίες ή κάποια πράγματα που θα θέλατε να ρωτήσετε και ενδεχομένως να βοηθήσουμε τον τελευταίο μήνα, ευχαρίστως να τα συζητήσουμε και ίσως λυθούν και απορίες σε κάποιους άλλους. Δεν θα κάνω την ερώτηση, δεν θα σας αντράξω. Δεν έχεις φύγει κάτι τέτοιο. Γραπτός προπονητικό, είναι δυνατόν. Για όλους. Για θέμα χρόνου, δηλαδή αυτό είναι περίπτωση για το 8 ώρα και 7 ώρα. Δεν περίπτωση αυτό, το ξεχνάμε στο βουνό. Πάντα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να πούμε ότι κάνεις αυτό, μεταφράζεται σε αυτό. Δεν είναι δρόμος. Είναι πάρα πολύ αστάθμητοι παράγοντες. Και κάτι άλλο για να το ξεχωρίσουμε, γιατί πολλοί δεν το καταλαβαίνουν. Στο βουνό μετράμε την απόσταση σε συνάρτηση με την ισομετρική. Αλλά κανένας δεν λαμβάνει υπόψη του την ποιότητα του τερένου. Αυτό αλλάζει δραματικά με τον καιρό και βέβαια και με τη διαδρομή. Οπότε αυτό είναι άλλος ένας παράγοντας που επηρεάζει πάρα πολύ τον χρόνο. Δηλαδή, αν εσύ ας πούμε συνηθίζεις να πηγαίνεις στα σκαλάκια και έχεις κάποια τέλος πάντων στοιχεία συγκρίσιμα από τον εαυτό σου, δεν θα μεταφραστεί σε μια επίπτωση. Αλλά περίπου ξέρω εγώ. Περίπου, πώς ξέρεις, αν έχεις αυτό το παραγωγή, γιατί όντως μπορεί να πάρεις κράβη, να έχεις τόπιμα, τρεφόρη, να κόψεις. Περίπου, όμως, ξέρεις, υπολογίζεις τι ώρα θερμαθήσεις. Στο περίπου, φαντάζομαι μυαλό σου, εσύ να αντιλογίσεις, κάνεις να υπάρχει. Απλά, αν βελτιώσεις κάποιο σημείο σου, ας πούμε την αντοχή σου ή την ταχύτητα σου στην άλλη χώρα, ενδεχομένως να μείνει κάποιο άλλο πίσω και να εξισωθούν πάλι αυτές οι διαφορές. Οπότε, δεν μπορεί να πει. Ωραία. Αυτή είναι μια χαρακτηριστική φωτογραφία από την ανάβαση. Φέτος είναι η 12η έκδοση του αγώνα. Εδώ έχω συγκεκριμένες λεπτομέρειες που φαντάζομαι όλοι τους χαίρετε, αλλά είναι υποχρεωμένος να τις γράψω. Ο αγώνας είναι πάντα την τελευταία Κυριακή του Ιουνίου. Η εκκίνηση είναι με την Ανατολή. Ξεκινάμε από το Δίον, ένα χωριό εκεί στην Πιερία, είναι στο επίπεδο της θάλασσας και τερματίζουμε στο Λιτόπορο. Η απόστασή του σε ευθεία είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα, αλλά βέβαια έχεις να κάνουμε το δίκτυο. Το υψόμετρό του είναι γύρω στα 300 μέτρα, οπότε τερματίζουμε λίγο πιο ψηλά από το επίπεδο που ξεκινήσαμε και η υψομετρική θετική διαφορά είναι 300 μέτρα περισσότερη από την αρνητική. Είναι δηλαδή 3.400 και η αρνητική είναι 3.000. Είπαμε, η απόσταση είναι 44 χιλιόμετρα. Ουσιαστικά, σαν διαδρομή, δεν είναι ιδιαίτερα τεχνική, δεν έχει κάτι δύσκολο.
και ίσως και μπορεί να, θα μπορούσε να γίνει αν υπάρξει έντονη βροχόπτωση. Κατά τα άλλα, όμως δεν υπάρχει κάποιο σχόλιο, θα τα πούμε στην πορεία. Και το όριο έγκυρου τερματισμού είναι στις 10 ώρες. Θα πούμε επίσης στη συνέχεια όλες τις επιμέρους κόρτες που θεωρείται κάποιος αθλητής άκυρος. Τα έχω εδώ γραμμένα, δεν ξέρω αν πρέπει να τα πούμε αναλυτικά. Αυτά πρέπει ο καθένας να τα μελετήσει από μόνο του, υπάρχουν στο site της διοργάνωσης. Έτσι. Εδώ έχω γράψει και τους νικητές τα τελευταία 5 χρόνια. Δεν ξέρω αν είναι τελευταία από κανένα. Για τη συνέχεια, επίσης δεν ξέρω ποιος τα έχει δει. Αυτό είναι το teaser trailer το φετινό. Καλό να δούμε.
πάντα είμαστε στο Ισλάνδης και είμαστε πιο εκτεθειμένοι στο Ισλάνδης και σιγά σιγά μπαίνουμε στο αλπικό πεδίο. Ξεγελάει λίγο αυτό. Δεν είναι πολύ απότομη η ανηφόρα στον ολικό, απλά είναι πολύ μεγάλη διάρκεια. Υπάρχουν δηλαδή αγώνες και στην Ελλάδα που έχουν πολύ πιο έντονες κλίσεις, αλλά εδώ χαρακτηριστικό είναι ότι η διάρκεια της είναι πάρα πολύ μεγάλη. Εδώ είμαστε στα 2.700 και έχουμε ξεκινήσει από το 0. Και ουσιαστικά δεν παρεμβάλλεται καθόλου κάθε φορά με αυτή τη σύγκληση. Το πρώτο μισό είναι ο ολικός. Μια ανηφορά. Περίπου 20. Περίπου 20. Και ουσιαστικά εδώ είναι περίπου τελειώνει η συνεχόμενη κατηφορά, είναι μετά τα πριόνια. Αυτά εδώ μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά δεν είναι και πολύ μικρά. Αυτό είναι από τις διοργάνωσεις, έτσι είπαμε. Αυτό είναι από το δικό μου ρολόι. Απλά. Σε αυτόν τον άξονα πάλι είναι τα χιλιόμετρα, όμως αυτό έχει καθοριστεί και από την ταχύτητα που κατεβαίνω. Ώστε να το κάνει λίγο στον άξονα να μπορεί να χωρέσει, απλά δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα live γιατί αυτό είναι φωτογραφία. Ανέβαζα και το speed, γι' αυτό το έχει πλατιάσει τόσο πολύ σε σχέση με το άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα έτσι το προφίλ. Όχι τόσο επιθετικό όπως φαίνονταν το άλλο. Έτσι, εδώ όπως βλέπετε ο NIPES που έχει πολύ πιο λεπτομερή, πολύ πιο λεπτομερή τα σημεία, έχει πάρα πολλές μικρές ανηφορούλες. Εδώ πάλι θα πούμε όσο περισσότερα πράγματα γίνεται, αλλά θέλει μελέτη από τον καθένα ξεχωριστά, γιατί αυτά και να τα πω δεν θα τα αποστηθήσει κανείς. Είναι όλοι οι σταθμοί του αγώνα, έχει πάρα πολλούς σταθμούς ο αγώνας, δεν υπάρχει περίπτωση να χρειάζεστε να κουβαλάτε πολύ νερό μαζί σας και να χρεώνεστε αυτό το βάρος, αλλά σίγουρα ούτως ή άλλως το επιβάλλει και η διοργάνωση, πρέπει να έχουμε δικά μας μπουκάλια, δεν μπορούμε να πούμε από, δεν έχει το τυριά. Και εδώ είναι το τι έχει ο κάθε σταθμός συγκεκριμένα, δεν έχουν όλοι οι σταθμοί φαγητό, θερμίδες δηλαδή. Αυτό πρέπει να το... Πρέπει να το μελετήσει ο καθένας και χωριστά. Σίγουρα το κάκαλο, το ψηλότερο σημείο της διαδρομής.
και στα άλλα δύο καταφύγια, στα Πριόνια και στον Αγαπητό, που είναι στη μέση της κατηφόρας, είναι πολύ μεγάλη η σταθμή, έχουν πάρα πολλά πράγματα. Τα υπόλοιπα πρέπει λίγο να τα μελετήσω. Πριν προχωρήσω στο επόμενο, θέλετε να πούμε κάτι για τη διαδρομή, γιατί η επόμενη διαφάνεια έχει να κάνει λίγο με τη διαδρομή μας στις παραμονές. Όσον αφορά τις τεχνικές δυσκολίες της. Ποιος δεν έχει ξανατρέξει στον αγώνα? Ποιο έδαφος θεωρείς πιο δύσκολο? Δηλαδή? Ενώ θεωρείς ανηφόρα, κατηφόρα, με πέτρα, με γαλίδι, είναι πιο δύσκολο. Για εμένα, για ποιον? Πιο επικίνδυνο σε θεωρητικά δηλαδή. Αλλά ποιο πνευματικό κομμάτι είναι πιο δύσκολο? Νομίζω είπε πριν στις κατηφόρες, τις πρώτες, μετά το ροτέλιο. Πιο επικίνδυνο, δύσκολο. Το πιο τεχνικό αυτή είναι η ερώτησή σου, που πρέπει να προσέξεις κάποιος αρχάριος, ας πούμε. Ωραία. Επικινδυνότητα, δηλαδή, όχι κάτι που έχει να κάνει με την επίδοσή σου. Ωραία. Μετά το υψηλότερο σημείο της διαδρομής, που είναι το καταφύγιο του Κάκαλου, έχει μια μεγάλη τραβέρσα, το μονοπάτι είναι πολύ στενό. Είναι πολύ μεγάλης. Πολύ μεγάλη μεγέθους ο κρεμός δίπλα. Ίσως έχει χιόνι. Αν έχει χιόνι, θα έχει βάλει η διοργάνωση σκοινιά. Δεν είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, αλλά χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή. Και μόλις περάσουμε από αυτό το πολύ χαρακτηριστικό σημείο που ονομάζεται ο θρόνος του Δία, θα το καταλάβετε εδώ γιατί είναι ένας βράχος τεράστιος που μοιάζει με μεγάλη καρέκλα. Μετά από αυτό αρχίζουν οι τραπέζες προς τα κάτω. Είναι ιδιαίτερα σε αυτό το έδαφος. Δεν είναι επικίνδυνο. Εκεί είναι το πιο δύσκολο σημείο. Γιατί έχει πέτρες που κουνιούνται. Ενδεχομένως είναι εύκολο για κάποιον που έχει ευαισθησία να γυρίσει τον αστράγαλό του. Δεν είναι όμως κάτι ιδιαίτερο. Ούτως ή άλλως πρέπει να είσαι και λίγο κοντρολαρισμένος, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η κατηφόρα. Και θα το βρεις μπροστά σου στον Ενιπέα. Κάτι άλλο. Σε σχέση με τον Ταΐγεντο είναι λιγότερο τεχνικός? Είναι λιγότερο τεχνικός από τον Ταΐγεντο. Είναι γιατί τα μονοπάτια περπατιούνται πολύ περισσότερο, είναι πιο πλατιά. Ο Ταΐγετος ουσιαστικά ήταν πετρώδες σχεδόν σε όλο το μήκος, ενώ εδώ είναι το 1/3. Όλη η ανάβαση είναι εύκολο μονοπάτι, από άποψη μαλακότητας. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Τα πρώτα 6 χιλιόμετρα είναι άσφαλτος, έτσι, μετά παίρνουμε στο μονοπάτι. Σε σύνολος σύνολο. Είναι σύνολο 20. Δηλαδή, από το 6 μέχρι το 20, 14 χιλιόμετρα, ανεβαίνουμε 2.300 μέτρα. Είναι αρκετό, γιατί στα 6 πρώτα χιλιόμετρα ανεβαίνουμε μόνο 300. Θέλει αρκετή προσοχή, να μην περάσουμε δηλαδή το σημείο που κυνηγάμε, που δεν κυνηγάμε στην ανηφόρα. Πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα συνεπείς. Μετά το μεγάλο καταφύγιο στα μισά της κατηφόρας περίπου, είναι μεγάλος κεντρικός σταθμός, πάλι είναι πλάτη το μονοπάτι, είναι λίγο πιο τεχνικό γιατί έχει μίξει από χώμα και πέτρα, αλλά θέλει πάλι πολύ προσοχή, διότι μετά από αυτό είναι ο Ενιπέας. Και στον Ενιπέα το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, πέραν το ότι έχει και κάποιες ανηφόρες, έχει ανέβει και πάρα πολύ η θερμοκρασία, και γιατί είμαστε χαμηλά και γιατί έχει πάει πλέον μεσημέρι ή απόγευμα για κάποιους. Οπότε ο αγώνας ξεκινάει με την ανατολή. Πριν, αυτό που ήταν λάθος στο τρέιλερ, στο δρόμο που βάλανε, είδες ότι είναι μέρα, είχε γίνει μια καθυστέρηση εκείνη τη χρονιά μόνο με κάτι μεταπούλμα και άρχισε ο αγώνας εξήγησης. Δεν έχει ξαναγίνει. Συνήθως είναι τι είσαι αποφωτίζει την ώρα της. Από θερμοκρασίες δεν είναι στάνταρ, είναι τέλος Ιουνίου. Η παραμονή, συνήθως τις παραμονές δηλαδή που είναι και μια μικρή έκθεση στο κέντρο του λιτοπόρου, έχει πάρα πολύ ζέστη, 35 βαθμούς, δεν στέκεσαι. Κάποιες χρονιές το δύσκολο ποιο είναι, κάποιες χρονιές συναντήσαμε να έχει πάρα πολύ ψηλή θερμοκρασία και στην κορυφή, συνήθως δεν γίνεται όμως. Και λέμε τώρα υψηλή θερμοκρασία, υποτίθεται και θεωρητικά ότι κάθε 100 μέτρα
πέφτει από μισό μέχρι 0,8 βαθμού. Στην κορυφή, στα 2700, πρέπει να έχει 5 βαθμού. Θεωρητικά. Κάποιες ορεινές έχει 20. Οπότε η ζέστη είναι συνεχόμενη σε όλο το μήκος του άφαντα. Θέλει πάρα πολύ καλή ανάταση, δεν μπορεί να το ξέρει. Κάποιες άλλες χρονιές που είχε πάρα πολύ αέρα και έχει και δροσιά, οπωσδήποτε χρειαζόμασταν αντιανεμικό. Αν ήταν η ερώτησή σου για αυτό, σωστά. Οι αθλητές που κινούνται πιο γρήγορα, δεν κάθονται πολύ ώρα σε αυτό το σημείο, είναι ένα τέταρτο. Κανένας λίγο και καταλαβαίνει. Πιο πολλές φορές σε 45 λεπτά. Αν είσαι ήδη λίγο αφυδατωμένος, η υποθερμία είναι πολύ εύκολη. Οπότε θέλει ένα αντιανεμικό πάντα στο σακίδιό μας, στο διεσμά. Μπορεί. Ας το πούμε ότι το χωρίζουμε την κατάβαση σε τρία σημεία. Το τρίτο είναι ο ενιδέας. Δεν είναι επιθετική κατάβαση, απλά είναι πολύ δύσκολο. Έχει απότομα σημεία και έχει ενεργήσει ενιδέα. Το πρώτο σημείο είναι από το κάκαλο πάνω, από την κορυφή, και μέχρι το αγαπητού το καταφύγιο. Ξαναμπαίνουμε στο δασωμένο μετά το αλπικό πεδίο. Εκεί θέλει λίγο σύνδεση. Γιατί είναι και από το μυστικό και θα σε φρεγωμένο μετά για όλο το υπόλοιπο τη κούρση. Από εκεί και μετά είναι πιο δρομικό και μέχρι τα πριόνια, πριν τον Ενιπέα. Αλλά πάλι θέλει προσοχή. Είναι προσωπικό το πόσο θα πιέσει την κατηφορά ή όχι. Το σίγουρο είναι ότι από κάθε σταθμό πρέπει να παίρνει πολύ περισσότερε θερμίδε από αυτέ που πιστεύει ότι χρειάζεσαι. Ωραία. Φανταστείτε. Επειδή είναι ένα ερωτήσεω κάτι. Όσον αφορά τα παπούτσια, εσύ ας πούμε τρέχεις, έχεις κάποια παπούτσια που σε βολεύουν και τρέχεις ας πούμε συγκεκριμένα και στον Ταΐλιο ή στη Σύρια και στον Ταολίγο. Όχι απαραίτητα σε όλους τους αγωνιστικούς του Ταολίγιο. Ή ανάλογα με το βουνό, δηλαδή στον Ταολίγο ξέρουμε βολεύουν αυτά, χώρα αυτά. Ή ανάλογα με το βουνό και ανάλογα με τις καιρικές εκτιμήσεις. Ο Όλυμπος γενικά, επειδή δεν είναι τα ηγέτος, τα ηγέτος ίσως χρειάζεται ένα λίγο πιο σκληρό παπούτσι για να μπορεί να ανταπεξέλθει στο πεδίο της προτάθμος. Στον Όλυμπο μπορείς να το βγάλεις απροβλημάτιστα και με ένα λίγο πιο μαλακά. Απλά από την άλλη, έρχεται και μεγαλύτερη διάρκεια, οπότε πάλι όπως και να θα τέλει το ρυθμό. Οπότε είναι πολύ υποτελεκτικό αυτό το παπούτσι. Λοιπόν, εδώ έχω φτιάξει ένα προτινόμενο πίνακα για την υπερπλήρωση των υδατανθράκων της παραμονής του αγώνα. Παλιότερα υπήρχαν πολλά πρωτόκολλα για να γίνουν, έχουν καταρριφθεί όλα αυτά. Παλιότερα υπήρχαν έρευνες που έλεγαν, όταν λέω παλιότερα, από το 90 και πριν, που έλεγαν ότι έπρεπε να κάνουμε επιθετική απομάκρυνση όλων των υδατανθράκων από το σώμα μας, σε συνδυασμό και με το πολιτικό πρόγραμμα αυτό, ώστε μετά να μπορέσουν οι αποθήκες του γλυκογόνου να λάβουν περισσότερο από το πραγματικό τους, αυτή την πραγματική τους ικανότητα και να το διατηρήσουν για κάποιες μέρες, οπότε να έχουμε αυτό το κέρδος για ένα αγώνα. Βέβαια δεν ισχύει αυτό, αυτό γινόταν 10 μέρες πριν. Πλέον μπορούμε πολύ εύκολα σε 2 ή 3 μέρες να κάνουμε αυτή τη διαδικασία. Εάν θέλετε μπορώ να το στείλω σε όλους, είναι ένα ενδεικτικό πρωτόκολλο για 3 μέρες πριν τον αγώνα. Απλά αυτό που προτείνω, ας τα πω τέλος πάντων λεπτομερώς. Είναι ξεκάθαρο ότι το πρωινό δεν το αλλάζουμε ποτέ πριν από ένα αγώνα. Ό,τι τρώμε συνήθως. Επίσης, αν κάποιοι δεν συνηθίζουν να τρώνε πρωινό πριν από αγώνα, σε τέτοιους μεγάλους αγώνες να φάτε όλοι πρωινό. Δεν είναι μαραθώνιος δρόμο που κάποιοι μπορεί επειδή τρώνε μεγάλο δείπνο να το αποφύγουν. Εδώ, επειδή ξεκινάμε με ανηφόρα, είναι λίγο δύσκολο, δεν έχουμε πολύ μεγάλο κρατασμό, είναι δύσκολο να μας επηρεάσει έστω και ένα γεμάτο στομάχι για το πρώτο μισάωρο ή την πρώτη ώρα. Δεν θα έχουμε πρόβλημα. Έτσι, οπότε καλό είναι να πάμε καλό πρωινό, βέβαια τουλάχιστον 2 ώρες πριν, έτσι. Μία μέρα είναι, τι να κάνω.
φτάνει, 4 παρά 10 αμέσως πριν. Λοιπόν, οπότε το πρωινό είναι ξεκάθαρο, είναι το ίδιο κάθε μέρα, όπως έχει συνηθίσει κάποιος. Το σκεπτικό είναι ότι την παραμονή, δεν θα σας πω λεπτομέρειες, καθένας θα τα δείτε, θα τα προσαρμόσετε στο δικό του πρόγραμμα, την παραμονή το πάω λίγο ανάποδα. Θέλουμε να πάμε αρκετούς συντατάνθρωποι, πιο πολλούς από αυτούς που τρώμε συνήθως. Σκέτους όμως, δηλαδή χωρίς πολλές σάλτσες, χωρίς θητικές ύλες που μπορεί να δεσμεύσουν παραπάνω αίμα στο έντερο και όλα αυτά, τέλος πάντων είναι λίγο ιδέες να τα αναλύσω. Αλλά πέραν από το ότι θέλουμε να φορτώσουμε σε υδατάνθρακες, οι καθαροί υδατάνθρακες θα μας ενυδατώσουν και καλύτερα. Οπότε υπάρχει περίπτωση να αποφύγουμε μια ενδεχομένως αφυδάτωση, γιατί σε συνδυασμό και με την ημερομηνία του αγώνα είναι πολύ εύκολο να είμαστε συνεχώς λίγο αφυδατωμένοι, που δεν επιτρέπεται βέβαια για τους αγώνες. Την προηγούμενη μέρα από την παραμονή θέλουμε να κάνουμε πλήρες γεύματα, ολοκληρωμένα, δηλαδή πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και σαλάτα, δηλαδή φυτικές ύνες. Και την προηγούμενη μέρα, τρεις μέρες πριν τον αγώνα, καλό θα ήταν να κάνουμε γεύματα και στο γεύμα και στο δείπνο, με όσπρια, πολλές φυτικές ύνες τέλος πάντων, που θα βοηθήσουν λίγο το γαστρεντερικό μας σύστημα. Είναι λίγο πιο ενεργητικό. Πράγμα που θέλουμε να αποφύγουμε βέβαια την παραμονή και την προηγούμενη του αγώνα. Γιατρέ, συμφωνείτε. Το πρόβλημα είναι ότι στην Ελλάδα έστω κάποιες ειδικές του αγώνα, όπως και το έχουμε κάνει. Ένας μικρότερος αγώνας, ας πούμε, βλέπεις τώρα στο Πέρλι Ζούμι, ας πούμε, στην Πάρνη, είναι αγώνας μια μισή ώρας. Αυτό πρέπει να το πούμε στην Ελλάδα. Δεν μπορεί να ψάξει να δει τα σκοτάδια τη κάπου να κάνει. Είναι κρίμα γιατί είναι αρχαιολογική χώρα. Θα πρέπει, δηλαδή κάποιε συγκεκριμένε αγώνε έχουν πολύ το οικολογικό χαρακτήρα. Είναι οικολογικό να πας. Θέλω να πω ότι το μπορείς να πας στη φύση και να επιστρέψεις και να μην την έχεις αφήσει φύση, να είναι παράφυση. Εντάξει, λοιπόν, στη διάρκεια τι γίνεται, άμα σκεφτείτε, πάρθηκε στη διαδρομή στους σταθμούς. Όχι, εγώ, πολύ πρόσφυγε. Δεν είναι τρόπο. Οπότε και το νερό στους υψηλότερους σταθμούς το πάνε με βουλάρια, οπότε να πάει και η τουαλέτα. Άρα, αν σου τύχει κάτι, στο σακιδιάκι θα υπάρχει το χαρτί. Όχι, η πλακιάκι. Δηλαδή, εμένα μου τύχει πολλές φορές. Και τρεις φορές. Εντάξει, ναι. Ανθρώπινα, ο καθένας έχει το... Απλά, είναι... σε ένα τόσο μεγάλο αγώνα, είναι πολύ εύκολο να γίνει. Και ειδικά επειδή έχει πολύ ζέστη, και αφήνουμε πάρα πολλά υγρά, συνήθως γίνεται και απαραίτητα. Ναι. Λοιπόν, θα πούμε μετά λίγο και μια πιο ανοιχτή συζήτηση που τι θέλει ο καθένας και λίγο να προτείνουμε κάποια πράγματα τεχνολογικά. Ουσιαστικά δεν έχουμε αυτή κάποια άλλη για τη διαδρομή, θα τα πούμε όμως και μετά. Εδώ είναι το πρόγραμμα των αγώνων και ήθελα λίγο να πούμε κάποια πράγματα γιατί θα δείτε ότι οι άνθρωποι της διοργάνωσης και της τοπικής κοινωνίας εκεί κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια πολιτιστικά και υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Τις οποίες βέβαια καλό ήταν να στηρίξουμε με την παρουσία μας, γιατί και εμείς αντιστοίχως θέλουμε κόσμο να έρθει στο βουνό να μας δει. Εγώ αυτό που λέω και προτείνω στις διοργανώσεις βέβαια είναι ότι δεν φτάνει να υπάρχει κόσμο στην εκκίνηση και τον τερματισμό. Βέβαια στην εκκίνηση δεν θα είναι κανείς, αλλά θα είναι στον τερματισμό, γιατί δεν μπορεί να καταλάβει κανείς τι τελικά κάναμε. Οπότε έχω προτείνει και στην διοργάνωση του Ρήτου να υπάρξουν κάποιες μετακινήσεις για τους συνοδούς. Αν υπάρχει δυνατότητα και όπως έχει γνωρίσει, θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, σίγουρο πάνω από δηλαδή, τη συμμετοχή των αθλητών, να τους μεταφέρουν σε κάποιο σημείο που θα μπορούν να περπατήσουν, να πάνε πιο ψηλά, να δουν τους αθλητές. Όπως γίνεται βέβαια σε όλες τις αγώνες της Ελλάδας. Οπότε θα δείτε, υπάρχουν πάρα πολλές εκδηλώσεις. Υπάρχουν μάλλον εκδηλώσεις και την Παρασκευή και το Σάββατο. Τώρα την Κυριακή, μετά τον αγώνα,
Από το λιτόχωρο για το οποίο θα έχει η διοργάνωση να μεταφράσει. Έχει την πληροφορία, ναι. Από τις 4.30 μέχρι τις 5.20 έχει συνεχώς αναχωρήσεις από την κεντρική πλατεία του λιτόχωρου. Δεν υπάρχει όμως περίπτωση να μείνει κάποιος πίσω, δηλαδή θα μείνει κάποιος και κάποιος. Και δεν είναι και μακριά, δηλαδή αν κάποιος πάει με το αυτοκίνητό του, δεν κάποιος θα το πάει μετά και το πάει με 5 χιλιόμετρα. Ή πάει τρέχοντας, δεν θα τρώω να πάει. Κάθε χώρα άσφαλτος. Επίσης κάτι άλλο, μια που το αναφέρατε, τώρα για τέτοιο αγώνα δεν μπορεί να χρειάζεται και σαν. Έτσι λίγο ένα ξεκινηματάκι. Είναι το τόπο που ξεκινάμε μαζί στο πόσο, να λέξουμε λύση για να αν πεις ότι κάποιος, είναι και αυτό, μπορεί να είναι και ο ανέβος, πόσο θα έκανε να περιμένει να πρέπει από το έτος του συμβούλου. Είναι κοντά στο μισό. Είναι κοντά στο μισό, αλλά είναι μικρότερη από εσάς. Είναι 20 με 24. Είναι κοντά στο μισό. Είναι λίγο, λίγο παραπάνω από το μισό. Ένα 50%. Άρα 4,5 και κάτι για να φτάσει στην κορυφή, αν πας για το 8, ας πούμε. Με το σκεπτικό ότι δεν πήγε. Ναι, γιατί έχεις δυνάμει για να κατουθεί. Ναι. Είναι τόσο δύσκολο να κατουθεί. Είναι το παλαιό του Βαϊδού. Είναι το καταμήνιο, έτσι. Ναι, αλλά... από το κοινό. Αν δεν υπάρχει μουλάρι, το τηλέφωνο και αυτό. Έχει και από τις δύο μεριές, γιατί είναι δύο τα μονοπάτια που έχει. Ένα από αυτό που κατεβαίνει και ένα από αυτό που ανεβαίνει. Είναι διαφορετικό. Τόσο απορρεί. Όχι, εγώ δεν το κάνω. Εγώ. Πώς είναι να μην το κάνω. Θα κάνω ένα αγώνα με 4 μέρες αυτό. Είσαι για μελέτες. Οπότε ουσιαστικά το όριο αποκλεισμού που πρέπει να απασχολεί είναι αυτό εδώ. Στα
στα Πριόνια 7,5 ώρα. Μετά εδώ είναι, δηλαδή δεν πρόκειται ποτέ πιστεύω να αποκλείσει κανέναν κάποιο εδώ πέρα. Α, έχει πάει και στι 8.50 γιατί μετά είναι το μάθημα. Τα Πριόνια είναι στην εκκίνηση του Ενιπέα. Είναι στο 31-32 να αποκλείσει. Εκεί είναι καλή έλεγχα τους, αν δεν έχεις πρόβλημα. Καλή έλεγχα τους και λίγο παλιό. Γεια σας. Σχετικά με τη διατροφή, τα διάρκεια του αγώνα έτσι κάτι λοιπόν. Καταρχήν, ποιος είναι ο αγώνας που μεγαλύτερος? Σε βουνό, σε άσφαλτο, παραγωνί. Σε βουνό. Σε βουνό, τίποτα. Και πώς γράφεις? Θα πάμε φάεθαμα. Εμείς εδώ πάμε για φάεθαμα, που δεν έχει απαιτούμενα. Απλά... Κοίταξε ποια είναι η διαφορά τώρα του βουνού με το βουνό. Απλά επειδή είναι πολλές οι ώρες, πρέπει να είμαστε. Η μεγάλη διαφορά του ενός από το άλλο αγώτσι. Στο βουνό επειδή είναι στην ανηφόρα, επειδή έχεις ας πούμε την πολυτέλεια. Λίγο πιο δυνατά γίνεται. Επειδή στο βουνό η μεγάλη διαφορά σε σχέση με ένα αγώνα ασφάλτου είναι ότι δεν έχουμε τόσο έντονο κραδασμό. Είτε είναι ανηφόρα είτε είναι κατηφόρα. Μπορούμε να φάμε και στερεά τροφή. Και κατ' επέκταση αυτού δεν μπορούμε να βγάλουμε μεγάλους αγώνες σε διάρκεια μόνο με τζέτ. Οι ηλεκτρολίτες ή θέλει και πρωτεΐνη. Οπότε. Οι μπάρες. Πρωτεΐνη, όχι κρέας. Το γυρίζετε. Αλλά υπάρχουν πάρες. Δεν μπορείς να πας μακριά, πέρα από το σκόνιο γάλακτος, ας πούμε. Δηλαδή τα παλιά. Όχι, όχι. Υπάρχουν πάρες που μπορείς να φτιάξεις στο σπίτι σου. Με ξύλους καρπούς. Με δημητριακά, με ξύλους καρπούς. Με τέτοια πράγματα. Άρα μιλάμε για πρωτεΐνη φοιτικής προέλευσης, ας πούμε. Άρα οι φοιτικές είναι γενικά βρώμες και τέτοια στις μπάρες στη διάρκεια του αγώνα δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αυτό είναι ανάλογα την ευαισθησία που έχει ο καθένας. Σίγουρα όμως υπάρχει λίγο θέμα. Γιατί και τα ξηροκάρια και όλα αυτά είναι με το έντερο έχουν θέμα. Εγώ δεν θα προτιμήσω τον αγώνα. Δεν νομίζω ότι θα προτιμήσω. Αυτά δεν τα δοκιμάζει τον αγώνα. Το βασικότερο είναι ότι πρέπει να έχει δοκιμάσει. Αυτό ισχύει σε κάθε αγώνα. Αυτό είναι ω βασική. Οι πρωτεΐνες είχαν του ξύλου καρπού κατά τη διάρκεια του αγώνα. Δεν έχει κάτι άλλο. Υπάρχουν μπάρες ή έτοιμες. Που είναι μια πολύ καλή λύση γιατί δεν χαλάνε. Έχουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία που μπορεί να τα ελέγξει και να τα έχει συγκρίσιμα δηλαδή με αυτό. Μπορείς να κάνεις και να μην πεις και στη διαδικασία να το κάνεις. Και καίει βέβαια ψωμί. Ψωμί ας πούμε είναι μια πάρα πολύ καλή. Μια πάρα πολύ καλή τυχή. Ενδεχομένως τραβήξει και η γράφη. Ιδιαίτερα το καλοκαίρι, συγγνώμη. Και με τα πολλά νερά δημιουργούνται προβλήματα. Εγώ που υδρώνω πάρα πολύ και πίνω πάρα πολύ νερό, έχω συνέχεια θέμα σε περιφράγμα. Δηλαδή, στον Όλυμπο έχω υπολογίσει ότι πίνω περίπου 10 λίτρα στις 4,5 ώρες. Οπότε, ένα πιο πολύ δεν ξέρω. Στις 8 ώρες. Ναι. Άμα πίνω, άμα παίρνω σε κάθε σταθμό, τουλάχιστον δεν έχω. Και πίνω και εκεί, παίρνω 300 και πίνω και εκεί. Στο τύχιο μπορεί να είναι πάνω από 10. Δεν είναι πιο πολύ, γιατί δεν είναι κανένα. Όχι,
Καταλαβαίνεις ότι με την πρωτεΐνη έχει να κάνει όχι με τα γραμμάρια αλλά με τα δικά του σωματικά χαρακτηριστικά. Λίγο παραπάνω ίσως. Ένα εικοσάρι που είχε. 15. Αλλά απλά δεν παίρνει τα πικρότητα. Ο υδατάνθρακας χρειάζεται το πρώτο μισάωρο. Πρωτεΐνη και πιάσω. Σε κάποια σημεία είναι όπως η ίδια. Σε κάποια σημεία και προς το τέλος, πριν την πετρώσει του γκάζου, είναι πολύ απόψη. 30%. Πάρα πολύ απόψη. Γενικώς η ίδια όμως, σαν τροφή, είναι πιο επιθετικό. Απλά είναι σχετικά σύντομη. Για τις ίδιες 400 μέτρα, λίγο πλατιάζει. Μετά ανεβαίνεις σχετικά ίδια. Και μετά είναι το πιο. Απλά είναι ανοιχτό και ανοίγει το μάτι σου, είναι όπως ο οδηγός. Στον ήχο είναι πυκνή ευγάστηση. Στην αρχή ώρα. Ναι. Ξεκινάει ψηλό αργά για να προλάβουν να έρθουν και αρκετερό. Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, αλλά για αυτή η μετά ναι. Και μέχρι την κορομιλιά εκεί, κάποια σημεία. Αλλά η πιο απότομη είναι από την κορομιλιά και πάνω. Από την Πετρόπουργα και πάνω δεν είναι απότομη. Είχε πολύ. Απλά έχει σκρεωθεί 2 χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι πιο απότομη. Είναι λιγότερο απότομη από ό,τι μέχρι την Πετρόπουργα. Απλά έχει ήδη 2 χιλιόμετρα. Έχει ήδη ανέβει πάνω από τα 2 χιλιόμετρα υψόμετρο. Σου φαίνεται περισσότερο. Δεν είναι. Είναι και γυμνό μετά. Αυτό παίζει όμως το πώς θα είναι η θερμοκρασία. Κάποιες φορές έχει 5, κάποιος έχει 20. Είναι τεράστια διαφορά. Με τους ίδιους βαθμούς σε επίπεδο θάλασσας πάνω παίζει. Στο αυτό πάλι είναι προσωπικό. Για πόση ώρα θα είσαι εκτεθειμένος από το σημείο. Είναι πιο γρήγορη αθλητές. Δεν τους επηρεάζει και τόσο για την θερμοκρασία. Όσο πιο πολύ κάτσες, τόσο πιο πολύ σε επηρεάζει. Όσο κατεβαίνεις, θα νιώθεις πιο καλά. Ίσως έρχεται στους ανάλογους. Αλλά όχι τίποτα. Ό,τι με κυρίζει, σε μια δεν έγινε κάτι τάπτα να μιλώσεις τώρα. Σε σχέση με το νερό που είπες προηγουμένως για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης, μπορείς κοντά να πεις σε ένα μαραθώνιο ασφάλτου πόσο νερό πίνεις περίπου. Εγώ πίνω ανάλογα τις συνθήκες. Ανάλογα τις συνθήκες. Πάντα. Εγώ δεν είμαι καλό μέτρο σύγκρισης γιατί υδρώνω πολύ. Όχι βέβαια, τη στιγμή αλλά που πίνεις 10. Αλλά ας πούμε ανά πεντάρι πίνω σίγουρα 400, 300 με 400. Δηλαδή αν έχω 500 δεν το πίνω όλο. Ανά πεντάρι. Μιλάς τώρα για την άσφαλτο, έτσι. Για την άσφαλτο. Νερό ή ηλεκτρολίτα. Ανάλογα. Ανάλογα τι σχέδιο έχεις κάνει. Αν παίρνεις τζέλ, είναι γεμάτα ηλεκτρολίτες. Αν παίρνεις για τζέλ και ηλεκτρολίτη, δεν είσαι στο πρόβλημα. Γιατί κάνεις υπερτονικό το διάλειμμα συνέχεια. Ενώ σε ζεστές συνθήκες θέλουμε υποτονικό διάλειμμα γιατί έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες υγρά. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Γιατρέ, θα μας βοηθήσετε. Εντάξει τώρα, εδώ πάει πολύ η συζήτηση. Η ουσία είναι βασικά ότι ο υδρότας, όσο και να υδρώνει για έναν ένας, ο υδρότας είναι υπόσχεδος. Δηλαδή η συγκέντρωση του νατρίου στον υδρότα είναι χαμηλότερη τη συγκέντρωση του νατρίου στο αίμα μας. Οπότε ουσιαστικά, δηλαδή, αν κάποιος δεν πήγε καθόλου νερό, ουσιαστικά θα έχει υπέρβαση. Οπότε τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, αν κάποιος. Αυτό εγώ είπα. Ακριβώς. Ο νεκρός μπορεί και μικρές απώλειες τέλος πάντων και τις διορθώνει. Από εσωτερικές αποθήκες και διορθώνει τις. Οπότε βέβαια, δεν μπορεί κάποιος να παίρνει και ισοτονικό
και ηλεκτρονικές ταυτόχρονα. Εδώ το ζωή θα είναι πολύ μεγαλύτερη συγκέντρωση των ηλεκτρονικών. Και αυτό που θέλω να μιλήσει και στομαχικά προβλήματα και άλλα. Γι' αυτό σας είπα για τα τζέλ, γιατί τα τζέλ έχουν ηλεκτρονικές. Οπότε τα 10 που έλεγε πριν ήταν σκέτο νερό. Ναι, νερό ήταν. Σκέτο. Άντε να έπια ηλεκτρολίτη ένα λίτρο. Ή... ναι. Αλλά έπια τζέλ. Τα οποία έχετε κάθε μισή ώρα. Κάθε 20 λεπτά με μισή ώρα. Όχι 45 λεπτά με τίποτα. Κάθε 20 λεπτά. Αυτό όμως όπως είπε ο γιατρός, ανάλογα την περίοδο αλλάζει. Το καλοκαίρι είναι έτσι. Το χειμώνα έχεις λιγότερες απώλειες ή χρόνο. Περισσότερες απώλειες θερμίδων. Αναλογικά μεταξύ του, ενδεχομένως χρειάζεσαι πιο υπερτονικά διαλύματα. Αλλά όχι για τους ηλεκτρολίτες, αλλά και για τις θερμίδες. Για τις μετάφρες. Αν πεις, πας αυτό το 8, με αυτό το συμπέριο που πρέπει να πάρεις. Αν δεν είναι στα δαζένα μας, στα δύο όμοιρες, αλλά ξεκινάς το πρέπει. Έχεις γεννήσει αποθήκες από την ωραία. Και ξεκινάει. Αναμισά ο τζελάκι, δηλαδή αυτό το... Αναμισά ο τζελάκι. Με νερό. Σίγουρα τράφω σαν τζελάκι. Και φωτιά. Εγώ αυτό κάνω. Τώρα εδώ που θα χρειαστώ παραπάνω, να υπερφορτώσω το ένα με τα κουσαράκι με περισσότερα, να είναι πιο πυκνό δηλαδή, ή να βάλω... Αναγκαστικά εδώ τώρα πρέπει εσύ να βάλω. Εγώ θα κάνω πολλές ώρες. Αυτό, πρέπει να έχει και δεύτερο κουσαράκι. Σκέτα, τζελ, σκέτα αν τα βάλεις. Και είναι, δεν είναι ας πούμε όπως τα hi-fi που είναι τα hi-fi gel και είναι σωστά. Τα τζίγουρα θέλουν λίγο νερό να βάλουν. Ναι, αυτό γιατί λέω. Δεν βγαίνει. Ναι. Να μην βάλω 10 με νερό μέσα, να βάλω πιο hi-fi. Ναι, κάπως έτσι. Είναι... πρέπει να το δεις, αλλά δεν θα αλλάξει και ιδιαίτερα. Είναι πολύ συγχρόνια. Άνοιξε, κλείσε. Πάνω στην μέτρα είναι και δυνατότητα να είσαι σε μαζί σου πράγματα πολλά. Και λίγο να σπάσει αυτό το πράγμα του σκέτου για το στομάχι. Να κάνεις κάτι σωστό και απόλυτο, απόλυτο πρωτόκολλο, δεν μπορούμε. Απλά λέμε τώρα να προλάβουμε κάποιες καταστάσεις, εάν είναι δυνατόν. Δηλαδή κάνα ψωμί, κάνα μισκό, τέτοια πράγματα αντιγρά. Γιατί έχει εάν δεν έπρεπε να πάρεις εγώ, δεν θα έπρεπε να Δηλαδή, το πρώτο είναι τα φυσικότητα, σπάει λίγο η μία, δηλαδή τζέλ, μπάρα με τα γλυκιά. Στο τέλος είναι μια ανάλογη ναι, ναι, ναι. Δηλαδή. Πρέπει να αναβούλα από το γλυκό γλυκό. Θέλεις κάτι άλλο να σπάσει. Σόλστικ χρησιμοποιείς καθόλου. Όχι, σπάνια. Οπότε είναι μόνο πρωτεΐνη, νερό και τζελάκια. Άμα είναι μεγάλος ο αγώνας, δηλαδή περνάει τις 8 ώρες, 8 ώρες δικές σου ή 8 ώρες. Το γύρο του κόστη. Ίσως πάρω σε αυτό το αλλά δεν είμαι σίγουρος αν τελικά υπάρχει ανάγκη γι' αυτό. Δεν είμαι σίγουρος. Αυτό το κράμα το βέρτικα. Το βέρτικα, λίγο σε πιάνε το σπνεύμονε. Δεν συμπορεύει να πει ότι είναι ένα πρόβλημα. Μπορεί να συμβεί αυτό. Είναι εμείς. Πρώτα το γιατρό. Σε πάρα πολύ μεγάλη ένταση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι στους πνεύμονες. Αλλά στους συστηνευτικούς ή στους πνεύμονες. Α, όχι μέσα. Στους μύρες. Στους μύρες. Ναι, αλλά μιλάει για αγώνα μικρής διάρκειας πολύ, μάξιμουμ έντασης, 4 λεπτών, 5 λεπτών, 6 λεπτών.
Δεν παίζει κανένα στον αγώνα. Γιατί εκεί μα τραγεί. Θε για μαθέ απλά. Αν δεν θα κάνω. Δεν θα κάνω. Έφυγε και εσύ δεν είναι μαγική μαθή. Εγώ πήγα και βάλα φίλο και μετά δεν έφυγε. Δεν το έκανα. Πώ να βλέπει. Κοίτα. Προφανώ δεν είσαι συνηθισμένο σε τέτοια ένταση. Ούτε εγώ είμαι για του Ταϊλίδε. Είναι κάτι πρωτόκολλο. Έρχεσαι μια άγνοια κατάσταση που το επιβάλλει κιόλα η απόσταση και η ηλικία. Πάει πέρα. Πάει. Οπότε στους μύσεις είναι το βάλετε, το κύριο. Στους μύσεις, βέβαια. Είναι τεχνολογικό. Όσον αφορά εξοπλισμό, τι πρέπει να φέρει κανείς μαζί του μέσα στο σακίδιο. Είσαι στο κατάλληλο μαγαζί. Τι σκεφτώ πέρα μετά από την περίπτωση που στραβολήσεις κάτι, δηλαδή που έχεις διατρώσει. Προτείνεται να έχεις ένα σπρέι, ένα μικρό μέντικαλ σίγουρα να έχεις, δηλαδή δύο γάζες. Νομίζω ότι ο Όλυμπος είναι το ιδανικό μέρος για να χρησιμοποιήσει τα δόντια. Τρέπονται μετά την ηλιά. Τα οποία όταν τρέχουμε δεν τα κρατάμε έτσι για να τρυπάνε το κουμπίζω γιατρέ. Θέλει να τα έχει δουλέψει. Αυτό δεν το ήξερα για την κορομιλιά. Είναι για μετά την κορομιλιά. Ναι, και λέει ότι είναι σπαστά. Ωραία. Και να έδινε σκοπικά κιόλας. Ότι σταθερά. Ναι, το πάνω. Σίγουρα βοηθάνε. Μπορεί να μην βοηθάνε τα αρχικά. Σίγουρα. Αλλά... είναι λίγο κούραση. Όχι, δεν είναι ψυχολογικό. Σίγουρα παίρνει τα φόρτα από τη... σίγουρα παίρνει τα φόρτα από τη... Απλά ο Όλυμπος, για όσους πάνε ας πούμε στην πάρκα στα σκαλάκια, στα σκαλάκια δεν υπάρχει νόημα να πάρει πάνω. Είναι πολύ απότομα, αλλά είναι ολοπέτρος, ολο... Δεν έχεις και το χώρο. Ο Όλυμπος είναι ξεκάθαρο το μονοπάτι. Έχει σταθερή κίνηση και πάρει. Στην προπόνησή σου για τα 20 χιλιόμετρα ανοιχτών στο Ολύμπου. Υπάρχουν κομμάτια στην Πάρνη, θα είσαι τον μπορεί να το κάνει. Στην Πάρνη θα υπάρχουν τα σκαλάκια. Δεν μπο... και τα δύο βουνά που ανέφερε έχουν χαμηλό ύψο. Οπότε πολύ παρατεταμένη ανηφόρα δεν μπορεί να κάνει. Μπορεί όμω να το χρησιμοποιήσει κατεβαίνοντα πάλι ξανά σε μεγάλη διάρκεια. Σε απότομε κλήσει και σε μεγάλη διάρκεια που ξεπερνά τα 20 λεπτά ακόμα. Δηλαδή, αν πας στα σκαλάκια και θα κάνεις τρεις φορές, είναι μια πολύ καλή προπόνηση. Εάν κάνεις την ασφάλιση διαδρομή από Μεγάλο μέχρι το Μηνικό Πάνω, τα Ραντάρ, που είναι άσφαλτος βέβαια. Αλλά είναι ανηφόρα. Δεν ξέρω τι λύση της, δεν μπορώ να την υπολογίσω. Είναι καλή προπόνηση αυτή. Καλύτερα να πας από το μονοπάτι. Το 10 ή 15 το μονοπάτι. Σίγουρα έχει πολύ μεγάλη κλίση μετά την Αττική Οδό. Ναι, σωστά. Είναι πολύ μεγάλη κλίση. Εκεί τι βαθμούς, πόσο της εκατομμύρια. Σε κάποια φάση πρέπει να είναι και 15 με 20% σίγουρα. Είναι πολύ σύντομο. Είναι σύντομο, ναι. Είναι κανένα μέχρι πάνω αν ανέβεις και το κομματόδρομο, δεν πρέπει να είναι πάνω στο τράπεζο. Οπότε δηλαδή καλύτερα να χρησιμοποιήσεις τα σκαλιά για σου. Ναι. Καλύτερα είναι επίσης σε πολλές της καθημερινότητάς σου να είναι πιο υποδομητική προπόνηση. Δηλαδή αν έχεις τη διάθεσή σου να πας στο Λιμιτό και να κάνεις μισή ώρα παραπάνω, μην πας στα σκαλάκια. Κάνε καλύτερα παραπάνω ώρα στον καταλάβεις. Ούτως ή άλλως το απόλυτο για τον Όλυμπο δεν υπάρχει. Προπονήσεις μέσα σε εβδομάδα. Πόσες πρέπει να είναι για ένα μέσο δρόμο, δηλαδή μια για να φας για χρόνια, είσαι σαν ένα αποκλειστής, δηλαδή να φας 10 ώρες. Χρειάζεται να κάνεις προπονήσεις, ξέρω εγώ, στην εβδομάδα 5, 3, 6. Νομίζω με 4 είσαι καλυμμένος. Ναι. Οι άλλες 3 καλό θα ήταν να μην είναι μαζί. Ναι, και να αλλαγές. Ας χρησιμοποιούμε το συντρόφιλο, ναι, είχε κάτι λίγο. Το long run είναι πολύ δηλαδή, και πότε. Το άλλο είναι πιο. Είναι πιο. Το άλλο είναι πιο. Δεν μπορεί να πει και τι.
Το κάνεις με βάση χρόνο ή με βάση απόσταση. Δηλαδή 25 χιλιόμετρα 30 ή 3 ώρες. Καλό θα ήταν να μην γίνεται βάση απόσταση. Να γίνεται βάση χρόνου και βάση υψομετρική. Ας πούμε μία προπόνηση αξιοπρεπής για long run, η βάση της για τον όμπου είναι 1000 μέτρα. Πόσα? Και πάνω. Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι λίγο ποικίλη. Μην το έχετε στο μυαλό σας σαν να κάνετε μαραθώνιο. Δηλαδή, στο μαραθώνιο τρέχω 30-35, δεν ξέρω τι κάνω καθένας. Δεν πάει έτσι. Εγώ δεν θα πρότεινα 5 ώρες προπονήσεις και τέτοια πράγματα, διότι υπάρχει πολλή επιβάρυνση στο υποστηρικτικό σύστημα, πέρα από τον ύπο. Που είναι ρίσκο. Καλύτερα να κάνεις μέχρι 4 ώρες ή μέχρι 3 ώρες ή να κάνεις 2-2 ώρα back-to-back από όχι από ή τέτοια πράγματα. Γιατί το βασικό θέμα είναι το ενεργειακό κομμάτι. Δεν πάρα να προπονείς κάτι άλλο, δεν πάρα να προπονείς κάτι άλλο, δεν πάρα να προπονείς. Είναι καθαρά το ενεργειακό κομμάτι και πόσο μπορείς να τα απεξέλθεις όταν οι αποθήκες υπογόν δεν είναι γεμάτες. Με τέτοια κορμπάκια, back-to-back, το πετυχαίνεις αυτό. Και μάλιστα καλύτερα από το να κάνεις 5 ώρες. Γιατί καταρχήν δεν έχεις και το ρίσκο. Απόγευμα προηγούμενη ημέρα, επόμενο πρωί. Ή αν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα, πρωί το πρωί. Είναι αυτό δηλαδή 2 ώρα πάνω, σκάρι 2 ώρα, δηλαδή 2 ώρα πρωινό. Αν είναι 2 ώρα, γιατί δεν έχει ώρα. Να είναι λίγο πιεσμένο. Όχι στα μαθήματα, όχι υπερπάτημα στην άλλη χώρα. Όχι υπερπάτημα στην άλλη χώρα, επιθετικά όμως. Όχι παθητικά. Απλά πάω και το στέκομαι. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, αλλά για να έχει νόημα και η προπόνηση πρέπει να είναι επιθετικό. Στα πλαίσια των ικανοτήτων του καθενός. Επίσης, πολύ καλές προσαρμογές μπορεί να γίνουν και σε έντονες κλίσεις ασφάλτινες, ειδικά στην κατηγορία. Γιατί δεν έχεις. Αυτό βέβαια, αν κάποιος έχει πρόβλημα με την τεχνική του, σαφώς και πρέπει να τα κάνει στο πεδίο, στο βουνό. Αλλά όταν δεν έχεις να ασχοληθείς με δύσκολο τερέν, πιέσεις παραπάνω την ταχύτητα, πιέσεις παραπάνω. Παίρνουν οι μυς όλους τους πρώτους γραμματισμούς και μετά δεν πιάνεις ποτέ. Και βέβαια στο 1 τρίτο της ώρας έχεις πάρει τις προσαρμογές που θα πρέπει στο βουνό. Αντίστοιχο. Αλλά σε έντονες, όποιος δηλαδή μπορεί να βγει από την πόρτα του σπιτιού και να έχει συνεχείς ανηφοροκατηφόρες, είναι ό,τι καλύτερο. Και δεν έχει την ώρα να πάει στο βουνό. Άρα η Σύρια είναι πολύ καλή ιδέα. Είναι πολύ καλή ιδέα για κάποιον που δεν έχει παίξει βολικό, γιατί θα πάει και θα έχει πάρει μια ιδέα που παρατεταμένη και πολύ ισοπεδική διαφορά. Χρονικά οι 4 εβδομάδες δεν έχει πρόβλημα, γιατί δεν είναι όπως ένα αγώνα δρόμου. Οι μυς που επιβαρύνονται είναι συνήθως διαφορετικές από τις αίσθητες. Εάν δεν το βάλεις στο πρόγραμμά σου ως αγώνα, δηλαδή να καταλάβει ο οργανισμός και υποσυνείδηση και να μπει σε διαδικασίες, γιατί είναι συγκεκριμένες σε διαδικασίες οι βιομηχανικές που δεν έχουν. Εάν δεν κάνεις πολύ τέλειο αλάρωμα πριν τον αγώνα και αντίστοιχα μετά και το βάλεις όντως σαν προπόνηση, δεν είπα να κάνεις προπόνηση να πάρει αυτή την επόμενη μέρα. Να κάνεις τα λόγια, ένα χαλάρωμα. Αλλά την επόμενη εβδομάδα να μην κάθεις εντελώς, δεν θα είσαι okay. Εάν μπεις σε διαδικασία αγώνα, δηλαδή πλήρη αποκατάσταση μετά, και μετά πάλι να ξανακτήσεις για να πας στον όλο, έχεις πρόβλημα. Πρέπει να το βάλεις σαν προπόνηση. Δηλαδή και το τι έχεις να προπόνηση στην εβδομάδα. Ναι. Κάνω. Αλλά και σήμερα θα πάω. Αφού μπορείς. Πρέπει να το δείξεις.
Εγώ αν δεν είχα κάνει, θα ήθελα να πάω στο ζώο. Έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, θα ήθελα να πάω. Αν δεν είχα κάνει εγώ και δεν είχα κάνει ζωή. Επίσης είναι μια πολύ καλή ιδέα, ειδικά αν δεν είσαι ιδέα αυτό που θα μπορούσε, ότι είσαι περιμένει. Και μπορείς να παίξεις λίγο με το τι θα κάνεις, τι θα πάρεις, πού θα το πάρεις, το πήρες και πώς αισθάνθηκες τελικά, τι μπορείς να αλλάξεις, πώς θα τα ξέρεις αυτά τα πράγματα. Το μέτωπο είναι κάτι αντίστοιχο. Το μέτωπο είναι αρκετά πιο εύκολο, απλά επειδή το μέτωπο δεν είναι συνεχόμενη ανηφόρα ή κατηφόρα, ίσως ξενήσει λίγο, είναι λίγο πιο δύσκολο, παρόλο που έχει πολύ μικρότερη ψωμετρική διαφορά. Και είναι και πολύ μαλακό το μέτωπο, το τερέν. Είναι ψηλό ασφαλές αυτό. Πόσο καιρό πριν από τον Όλυμπο πρέπει να σταματήσουμε τις προπονήσεις? Αυτό έχει να κάνει πάλι με το τι προπονητικό πρόγραμμα έχεις, πόσο όγκο έχεις βάλει, τι προπονητική ηλικία έχεις. Είναι λίγο, δεν μπορεί να απαντηθεί. Πάντως την τελευταία εβδομάδα φυσιολογικά πρέπει να ξεκουραστείς. Το να ξεκουραστείς δεν σημαίνει κάτι. Ναι. Απλά μειώνω δραματικά το ρυθμό. Όχι, αλλά θέλει λίγο η ψωμετρική να κάνει. Θέλει προηγούμενη εβδομάδα. Να πιάσει. Σε μια προπόνηση λες, ναι. Αυτό θα το δείξουν. Δηλαδή τώρα, άμα κάνεις 1000 μέτρα, πόσο είναι αυτό, πόσο είναι τα προβλήματα. Να λέω το πακελικό. Εγώ το έφτιαξε στην διάρκεια. Αν θυμάσαι τα λόγια. Κύχα. Δεν είναι καθώς να λέει. Θα το πεις πεζαρτίες που αν έχουμε πληρώσει για εμάς που θα παίξουμε το φαέρμα, έχεις κάτι να προσθήνεις, ας πούμε, παραπάνω, κάτι διαφορετικό, μια τελευταία. Σίγουρα τα ίδια. Τα ίδια ακριβώς. Έχει λίγο διαφορετικό προφίλ, αλλά είσαι